Κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε στην ερώτηση που σας είχαμε καταθέσει 24 Σεπτεμβρίου του 2021 σχετικά με την κατάργηση της αντιεπιστημονικής και αντιπαιδαγωγικής νομοθετικής ρύθμισης το 2019 με τον νόμο 4933 στο άρθρο 28, που είναι βέβαια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και την οποία εφαρμόζετε και εσείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που προβλέπει ότι χρειάζεται να φοιτούν περισσότεροι από 250 μαθητές στο σχολείο, από τους οποίους τουλάχιστον 15 με γνωματεύσεις από το ΚΕΔΑΣΥ να τοποθετούνται στο σχολείο δύο εκπαιδευτικοί. Τα αποτελέσματα αυτής της, επιτρέψτε με, αντιεκπαιδευτικής αντιλαϊκής πολιτικής γίνονται χειροπιαστά στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνη στο Δήμο Χερσονήσου Κρήτης, σε βάρος μαθητών και γονιών, τη στιγμή που στο συγκεκριμένο σχολείο οι γνωματεύσεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς έφταναν στις 35, αλλά δεν ιδρύθηκε δεύτερο τμήμα ένταξης, γιατί στο σχολείο φοιτούν 240 και όχι 250 μαθητές. Επικαλείστε μάλιστα στην απάντηση που μας δώσατε στην ερώτησή μας ότι στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνη δεν συντρέχει η προϋπόθεση που ορίζει ο νόμος για να λειτουργήσει και δεύτερο τμήμα ένταξης. Στην πράξη, και ενώ βλέπετε ότι είναι άδικο, είναι άδικη η νομοθετική ρύθμιση, διότι το κριτήριο δεν είναι ο αριθμός των μαθητών, αλλά οι ανάγκες, στην πράξη περιφρονείται με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες για να έχουν τη σωστή παιδαγωγική υποστήριξη μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Τι θεωρείται επιπλέον κόστος, καταστρατηγώντας επιστημονικές γνωματεύσεις και αδιαφορώντας για τη συνέπεια στη μόρφωση και την ψυχολογία των παιδιών. Μεταθέτεται επίσης την ευθύνη στους γονείς, που αναγκάζονται να υποστηρίξουν τα παιδιά τους, καταφεύγοντας σε ιδιώτη ειδικό ή ειδική παιδαγωγό στο σπίτι, από το ήδη μειωμένο εισόδημα που έχουν. Υπάρχουν βέβαια ανά την Ελλάδα δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, τα οποία παρά τις ανάγκες που υπάρχουν, δεν λειτουργεί καθόλου τμήμα ένταξης. Στα δε λύκεια της χώρας δεν λειτουργεί κανένα τμήμα ένταξης. Λες και έχουν σταματήσει οι ανάγκες των μαθητών αυτών. Την ίδια ώρα δεν υπάρχουν οι αναγκαίες δομές ή πολλές από αυτές που έχουν δημιουργηθεί παραμένουν επί της ουσίας στα χαρτιά. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι έκθετη απέναντι στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, πριν απ' όλα στους ίδιους τους μαθητές, αφού με περίσσια θα έλεγα ευκολία και συχνότητα το νομοθετικό πλαίσιο με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τροποποιείται όταν αφορά ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά γίνεται άλοθη εάν αφορά την κάλυψη λαϊκών αναγκών και στην προκειμένη περίπτωση την στήριξη μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε έτσι ώστε άμεσα, τώρα, να καταργηθεί αυτή η απαράδεκτη ρύθμιση που εξαρτά την ίδρυση τμήματων ένταξης από το σύνολο των μαθητών του σχολείου, ώστε να λειτουργήσει με κατεπίγουσες διαδικασίες και με την πρόσληψη του απαραίτητου ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ο απαιτούμενος αριθμός τμήματων ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνη και σε όποια άλλα σχολεία της χώρας χρειάζεται? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μακρύ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Κύριε συνάδελφε, δεν θα κάνω τώρα ιδεολογική αντιπαράθεση για την αντιπαιδαγωγική και την υπέρ των συμφερόντων και της ιδιωτικής εκπαίδευσης συζήτηση. Τρεις μέρες κάναμε τέτοια ιδεολογική συζήτηση μεταξύ άλλων εδώ στη Βουλή. Θα σας απαντήσω και γενικά για τα θέματα της ειδικής αγωγής, αλλά και ειδικά για αυτό που λέτε στην ερώτησή σας. Γιατί πιστεύω ότι όλοι σε αυτή την αίθουσα, αλλά και εμείς στη Νέα Δημοκρατία, έμπρακτα είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε ό,τι αφορά τη συνεκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και αυτό επιτυγχάνεται, όπως γνωρίζετε, μέσα από τα τμήματα ένταξης, αλλά και με το θεσμό της παράλληλης στήριξης σε όλες τις σχολικές μονάδες της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης. Και η ευαισθησία αυτή που σας είπα ότι έχει αποδειχθεί έμπρακτα καταδεικνύεται από τους 4.500 διορισμούς στην ειδική αγωγή κατά το σχολικό έτος 2021, που ήταν η πρώτη στα εκπαιδευτικά χρονικά, αλλά επίσης και από τους 16.184 συνολικά μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών που έγιναν την τελευταία διετία. Επιπλέον, κύριε συνάδελφε, κατά το τρέχον σχολικό έτος,
43.011 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού έχουν προσληφθεί για να στηρίξουν μεταξύ άλλων και τους μαθητές με ανεπηρίες και τους μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσέγγισης για τη συνεκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών με ανεπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντάσσεται και η ίδρυση και η λειτουργία των τμήματων ένταξης. Ο σκοπός αυτών των τμήματων είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με ανεπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης υποστηρίζει τους μαθητές στο περιβάλλον της τάξης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, αλλά και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απότερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξής τους στο περιβάλλον της τάξης τους. Σύμφωνα λοιπόν με το εδάφιο, με το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως Γ, της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3699 του 2008, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 4638 του 19, στα τμήματα ένταξη των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως 250 μαθητές, και αυτό και η απάντηση ήταν ότι δεν προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο, γιατί δεν προβλέπεται, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός, ενώ στα τμήματα ένταξη των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 250 μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα, δηλαδή το ΚΕΔΑΣΥ, ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή δημόσιο νοσοκομείο αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται 2 εκπαιδευτικοί. Στο σχολείο για το οποίο αναφέρεστε, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνη, του νομού Ηρακλείου. Εκεί έχει ιδρυθεί και λειτουργεί τμήμα ένταξης με ένα τμήμα και έναν εκπαιδευτικό, στο οποίο κατά το τρέχον σχολικότητας φοιτούν 19 μαθητές σε σύνολο 26. Και όχι 35, όπως γράφετε στην ερώτησή σας. Είναι δηλαδή 26 μαθητές με γνωμάτευση για τμήμα ένταξης. Και ως προς τη λειτουργία του δευτέρου τμήματος, θα σας απαντήσω πάλι ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση την οποία ορίζει ο νόμος. Αυτός ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, εφαρμόζεται από τη δική μας, αλλά θέλω να σας ενημερώσω κλείνοντας την πρωτολογία μου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ίδρυσης νέων τμήματων ένταξης. Η Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου έχει προτείνει την ίδρυση 23 νέων τμήματων ένταξης σε νηπιαγωγεία και δημοτικά του νομού Ηρακλείου, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Σιδηχάκη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κυρία Υπουργέ, δεν απαντήσατε. Επιτρέψτε μου, δεν απαντήσατε. Και επαναλάβατε, μάλιστα, δηλαδή μας διαβάσατε τη ρύθμιση, την οποία σας την είπα έτσι κι αλλιώς στην πρωτολογία, και επαναλάβατε το πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Κοκκίνη Χάνη. Ήθελα απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αν θα λύσει το πρόβλημα. Και ξέρετε, το πιο, δηλαδή, να σας πω κάτι, η πιο σοφή και αναγκαία απάντηση, αν όντως υπάρχει ευαισθησία από την πλευρά της κυβέρνησης, θα ήταν ότι να το ξαναδούμε, να το επανεξετάσουμε το ζήτημα αλλαγής της ρύθμισης. Εσείς όχι μόνο αλλαγή ρύθμισης δεν κάνετε, αλλά λέτε ότι θα δημιουργήσετε νέα τμήματα ένταξης με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες που έχουν τα σχολεία, με βάση δηλαδή τον πραγματικό αριθμό παιδιών που έχουν ανάγκη ένταξης σε τέτοια τμήματα. Η συγκεκριμένη λοιπόν ρύθμιση δεν ανταποκρίνεται και δεν καλύπτει πραγματικές ανάγκες των μαθητών στην ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση που χρειάζεται με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες. Δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ. Εγώ θα καταθέσω στα πρακτικά, την έχετε, την επιστολή των γονέων που λέει αυτά τα οποία σας λέω. Αλλά εγώ θα πρόσθετα ότι η υλοποίηση αυτής της ρύθμισης που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ και την υλοποιείτε εσείς, επί της ουσίας ούτε η πρώιμη διάγνωση δεν υπάρχει σε καθαρά επιστημονική βάση. Η πρώτη αντιμετώπιση, προσέξτε, γίνεται στο σχολείο όχι από ειδικούς, αλλά από τους ίδιους εκπαιδευτικούς. Και όταν και εφόσον αποτύχει αυτή η πρώτη αντιμετώπιση, τότε πάει στους ειδικούς. Ναι, αλλά έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το κρίσιμο διάστημα που πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Και εξηγούμε ότι κατά το σχολικό έτος 2021, οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΑΣΥ, του Ηρακλείου, στο σχολείο το συγκεκριμένο, στο Κοκκίνη Χάνη, ήταν για 30 παιδιά διαφύτιση σε τμήματα ένταξης, από τα οποία δεν φύτησαν 10 με απόφαση του σχολείου.
Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, τα παιδιά τα οποία φοιτούσαν στην Τετάρτη και στην Πέμπτη Δημοτικού, σήμερα Πέμπτη και Έκτη αντίστοιχα, δεν βοηθήθηκαν από κανένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Σας είπα στην πρωτολογία ότι οι γονείς πληρώνουν ειδικό παιδαγωγό στο σπίτι σε βάρος του οικογενειακού προγραμματισμού αλλά και με βάση τις οικονομικές δυσκολίες. Θεωρούμε ότι το κενό που αφήνει στο σχολείο σε βάρος τους είναι αδύνατο να καλυφθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η σωστή παιδαγωγική υποστήριξη μέσα στο σχολικό περιβάλλον είναι αυτή που θα τους δώσει αυτοπεποίθηση. Θα τα κάνει να νιώσουν ότι έχουν αξία και θα συμβάλλει στην καλύτερη κοινωνική και ψυχολογική τους ανάπτυξη. Φέτος, μάλιστα, τα παιδιά της 5ης και της 6ης Δημοτικού δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το τμήμα ένταξης κατόπιν οδηγίας της Σχολικής Συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κρίνοντας αναγκαίο να υποστηριχθούν και τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, χωρίς να υπάρχει γι' αυτά ακόμα ειδική γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ. Από ό,τι γνωρίζω, έτσι, μπορεί όντως να έχει βγει. Όπως καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος όγκος μαθητών, 35 στον αριθμό, με γνωματεύσεις και αυτό που πρόκειται να διαγνωστούν, άγνωστος αριθμός ακόμα, καθιστά δύσκολο ή σχεδόν αδύνατο το αποτελεσματικό ρόλο της εκπαιδευτικής ειδικής αγωγής. Η λογική λέει ότι οι οργανικές θέσεις θα πρέπει να σχετίζονται με τον αριθμό των φοιτών των μαθητών στα τμήματα ένταξης και όχι με το σύνολο των μαθητών του σχολείου που λέει η ρύθμιση και την οποία υλοποιείτε εσείς. Τα συγκεκριμένα όρια που έχετε καθιερώσει είναι πλήρως αντιεπιστημονικά. Είναι αντιεπιστημονικά. Μην παρεξηγήσετε, διότι όταν ένα παιδί έχει πρόβλημα και εσείς του λέτε ότι δεν θα μπει στο τμήμα ένταξης, διότι η ρύθμιση λέει ότι ξεπερνάει το συνολικό αριθμό του σχολείου, με συγχωρείτε, είναι και αντιπαιδαγωγικό και αντιεκπαιδευτικό. Κατά συνέπεια, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να την καταργήσετε αυτή τη διάταξη και μάλιστα εδώ και τώρα, να δημιουργήσετε όλα τα απαραίτητα τμήματα ένταξης σε σχολεία, όπου υπάρχει ανάγκη, χωρίς κόφτες και αντιπαιδαγωγικά όρια, να στελεχώσετε όλες τις δομές ειδικής αγωγής με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, με όλες τις ειδικότητες και να μονιμοποιηθούν φυσικά και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και να προσληφθούν επιπλέον με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Κυρία Μακρύ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Δεν παρεξηγούμε καθόλου. Είναι δικαίωμά σας να ρωτάτε. Νομίζω εσείς παρεξηγήσατε αυτό που σας είπα. Ο νόμος τον οποίο εφαρμόζουμε και τα αριθμητικά δεδομένα που υπάρχουν δεν τίθενται αυθαίρετα από το Υπουργείο. Δεν τραβάμε μια γραμμή σαν ένα αριθμό που μας βολεύει, μας ενδιαφέρει, με επιστημονικά δεδομένα και κριτήρια. Και εμείς εξακολουθούμε να τον εφαρμόζουμε. Και σε ό,τι αφορά την δική σας ερώτηση, επειδή επικαλεστήκατε ως επιπρόσθετο στοιχείο την επιστολή που έχει ο Σύλλογος Γονέων, βεβαίως είναι κάτι που είναι σημαντικό, αλλά για μας το Υπουργείο και μόνη η υποβολή μιας ερώτησης από συνάδελφο του Κομμουνιστικού Κόμματος αρκεί για να δώσουμε την πρέπουσα απάντηση. Λοιπόν, θα σας απαντήσω πάλι με στοιχεία για να σας δείξω ακριβώς πώς είναι η διαδικασία κάλυψης των κενών, εμένοντας το ότι όσο ισχύει ο νόμος, εάν τυχόν επιστημονικά δεδομένα, και δεν προαναγγέλλω κάτι, το διευκρινίζω, εάν τυχόν επιστημονικά δεδομένα διαφορετικά τεθούν υπόψη του Υπουργείου, ανάλογα θα τα λάβουμε υπόψη, αυτή τη στιγμή όμως που μιλούμε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα μας. Σας λέω λοιπόν ότι όταν αρχίζει η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, οι εμπλεκόμενοι φορείς που είναι το Υπουργείο μας, οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να λειτουργήσει ομαλά. Θα λειτουργήσουν ομαλά οι εκπαιδευτικές μονάδες. Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία διετία 479 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, από τους οποίους 66 στην ειδική αγωγή. Στο τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 έχουν γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή 1.398 προσλήψεις αναπληρωτών και αναπληρωτριών εκπαιδευτικών και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού, από τις οποίες προσλήψεις 662 σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο στην τελευταία διετία. Η αύξηση είναι της τάξης, κύριε συνάδελφε, το 125% ο αριθμός των εγκρίσεων για στήριξη από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης και συνεκπαίδευσης. Και αντίστοιχα αυξάνεται βεβαίως και ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών στο πλαίσιο του προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών και μαθητριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου υποστηρίζονται 410 μαθητές μέσα στην τάξη από εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη. Τα στοιχεία αποδεικνύουν αν υπάρχει ευαισθησία και ανταπόκριση ή όχι. Δείχνουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, και επαναλαμβάνω εμπράκτως, το είπα και στην αρχή της πρωτολογίας μου, ότι δεν αδιαφορούμε για τα δικαιώματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Αντίθετα, με σχεδιασμό, με ετοιμότητα, με συνέργειες και με αρρωγό σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα,
Τα σχολεία μας συνεχίζουν το πολύτιμο εκπαιδευτικό τους έργο και συμβάλλουν τα μέγιστα και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των ειδικών αναγκών που είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα παιδιά μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.